Είναι πάντα μεγάλη η χαρά μας όταν μας επισκέπτεται η κυρία Μεδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, γιατί έτσι έχουμε τη δυνατότητα να συζητούμε μαζί της μια σειρά από θέματα που έχουμε συνδιαμορφώσει, έχουμε συμφωνήσει να προχωρήσουν Υπουργείο Πολιτισμού και Περιφέρεια και αφορούν σημαντικά έργα και στις 5 περιφερειακές ενότητες. Έργα που χρηματοδοτούμε από το ΕΣΠΑ και υλοποιούν οι εφορίες αρχαιοτήτων, οι εφορίες που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση για όλα αυτά, δόθηκαν κατευθύνσεις, έγινε και μια πρώτη συζήτηση για το ποια έργα θα ενταχθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία και έχουμε συμφωνήσει σχεδόν σε όλα τα θέματα, έτσι ώστε να προχωρήσουν και αυτά. Επίσης, θέλω να σας πω ότι έχουμε συμφωνήσει για το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής να αναλάβει η λυρική σκηνή και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο κύριος Κουμεντάκης, που ήταν εδώ και επισκέφθηκε το χώρο, να αναλάβει ως επικεφαλής της προσπάθειας που θα γίνει για να λειτουργήσει σε μια τελείως διαφορετική βάση το Μέγαρο Μουσικής. Με χρηματοδότηση φυσικά μέσω από το ΕΣΠΑ, όλα αυτά θα ετοιμαστούν το επόμενο διάστημα και σε συνεργασία και με άλλους φορείς του πολιτισμού που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και με όλους τους πολιτιστικούς φορείς του τόπου μας. Είναι και αυτή μια πολύ σημαντική συνεργασία και θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την κυρία Μεδώνη για την ουσιαστική στήριξη σε όλα τα θέματα στην περιφέρεια μας. Για μένα και για τους συνεργάτες μου είναι πάντα ιδιαίτερη χαρά να είμαστε στη Θράκη. Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω κάθε φορά που είμαστε εδώ. Η Θράκη είναι ένας ευλογημένος τόπος από άποψη πολιτιστικού αποθέματος και φυσικού περιβάλλοντος. 3,5 χρόνια με τον Περιφερειάρχη και τις υπηρεσίες του έχουμε μια εξαιρετικά θετική συνεργασία. Μια συνεργασία η οποία έχει αποδώσει καρπούς. Αύριο θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει σε όλους τους τομείς αλλά και στον τομέα του πολιτισμού, από την κυβέρνηση και σε συνεργασία με την περιφέρεια. Σήμερα είχαμε μία σύσκεψη εργασίας. Έναν τρόπο δουλειάς, τον οποίο έχουμε καθιερώσει με όλες τις περιφέρειες, με παρούσες όλες τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, τις κεντρικές διευθύνσεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση, στο σχεδιασμό και στην αδειοδοτική διαδικασία των έργων, τις εφορίες αρχαιοτήτων κάθε περιφερειακής ενότητας, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού, προκειμένου να έχουμε όλοι μία σαφή εικόνα του πού βρίσκονται τα έργα. Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας και η Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού που ασχολείται με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα προφανώς είναι παρούσες και έτσι όπως σας είπε ο Περιφερειάρχης, διατρέξαμε όλα τα έργα τα οποία υλοποιούνται από το τρέχον ΕΣΠΑ δια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ενημερώσαμε τον Περιφερειάρχη για τα έργα που αφορούν στην περιφέρεια την δική του, την δική σας, που έχουν ενταχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού στους πόρους που διαχειρίζεται το Υπουργείο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κάναμε μια πρώτη αλλά πολύ ουσιαστική συζήτηση για τα έργα τα οποία προσβλέπουμε να ενταχθούν στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 2021-2027, η οποία ξεκινά τους επόμενους μήνες. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, παρακάλεσα τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τον Γιώργο Κουμεντάκη, να είναι σήμερα μαζί μας, προκειμένου να δούμε πώς θα λυθεί οριστικά και το θέμα της συνεχούς και ποιοτικής λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής. Η κυρία Κοσμίδου μαζί με τον κύριο Κουμεντάκη επισκέφθηκαν το χώρο, είχαν μια εξαντλητική αυτοψία και περιμένουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάποιων εβδομάδων, μέχρι τις αρχές Μαρτίου περίπου, να έχει ολοκληρωθεί από πλευράς Εθνικής Λυρικής Σκηνής ο σχεδιασμός τον οποίον πρότεινε ο καλλιτεχνικός διευθυντής και τον οποίον και ο κύριος Περιφερειάρχης και εγώ αποδεχθήκαμε, ώστε τα επόμενα χρόνια η λειτουργία του Μεγάρου να εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ και πιστεύω ότι αρχές Μαρτίου, τέλος πάντων το πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου το αργότερο, θα είμαστε ξανά εδώ προκειμένου να πούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τον προγραμματισμό αυτό.
Το βέβαιο είναι ότι η Κομωτινή διαθέτει, εκτός από το πολιτιστικό της απόθεμα, πολύ δυναμική παρουσία από τους δικούς της πολιτιστικούς φορείς. Όλη η περιφέρεια, όλη η Θράκη, το είπα από την αρχή, ότι έχει πολύ μεγάλη δυναμική στον πολιτισμό και θεωρούμε ότι με τα έργα τα οποία έγιναν, γίνονται και είναι υποσχεδιασμό, αλλά ουσιαστικό σχεδιασμό, δηλαδή έχουμε οριμότητα και τα προωθούμε για ένταξη, μπορούμε να αναπτύξουμε αυτούς τους πολιτιστικούς πόρους που θα οδηγήσουν στην αρχή μιας δυναμικής παρουσίας πολιτιστικού τουρισμού. Κυρία Υπουργέ, όσον αφορά την περαιτέρω αξιοποίηση του Αρχαίου Θεάτρου της Μαρόνιας, πού βρισκόμαστε? Στο Αρχαίο Θεάτρο της Μαρόνιας, όπως γνωρίζετε, γίνεται έργο αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη. Θα προχωρήσει κανονικά, προκειμένου να μπορεί το θέατρο να χρησιμοποιείται και αυτό κανονικά για παραστάσεις. Για το σπήλαιο της Μαρόνιας? Στο σπήλαιο της Μαρόνιας πρέπει να οριμάσουν πράγματα ακόμα. Αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για αναπτυξιακά έργα, δεν μιλάμε για ανασκαφές ή για έρευνες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ σήμερα συζητάμε για έργα αναπτυξιακά, τα οποία έχουν την οριμότητα να χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ενδεικτικά μπορείτε να μας πείτε κάποια έργα, τα οποία θα δούμε το επόμενο διάστημα να εντάσσονται θα ή θέλετε να τα ανακοινώσετε αύριο από τον Πρωθυπουργό. Ή τουλάχιστον θα ακουστούν στη σύσκεψη. Όσα ανακοινωθούν, τα σημαντικότερα ενδεχομένως, θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις στη συνέχεια από εμάς.